Σε μεγάλη πίεση βρίσκεται ήδη και το Εθνικό Σύστημα Υγεία στη χώρα μα. Γεγονό που προαναγγέλει άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη και κρίσιμη εβδομάδα. Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το ΕΣΥ. ήδη σε ολόκληρη τη χώρα από τι 557 κλίνε μεθ που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση, λειτουργούν σήμερα πάνω από 1.230. Στη Θεσσαλονίκη, από τι 34 κλίνε μεθ COVID που είχαμε στι 23 Οκτωβρίου ξεπεράσαμε τις 200. Και από τις 490 απλές κλίνες κορονοϊού, ξεπεράσαμε τις 1500. Ήδη ωστόσο, μετά τη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών τόσο στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όσο και το υγειονομικό προσωπικό τους, άγγιξαν τα όρια τους. Κρίθηκε έτσι απαραίτητο να λειτουργήσουν απλές κλίνες COVID-19 και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Καταβλήθηκε προσπάθεια για την εξέβρεση κοινά αποδεκτής λύσης, και όταν αυτό δεν εφικτό, ακολούθησε η επίταξη δύο ιδιωτικών θεραπευτηρίων με 200 απλέ κλίνε για κορονοϊό και τέθηκε το προσωπικό τη στη διάθεση τη τέταρτη ΥΠΕ. Ήταν άλλωστε κάτι που είχε ενταχθεί από την αρχή στον εθνικό σχεδιασμό και είχε προβλεφθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έγινε νόμος του κράνους. Παράλληλα, υπήρξε μέρημνα ώστε στις δύο αυτές ιδιωτικές κλινικές να μην συνυπάρχουν COVID περιστατικά με non-COVID και ακολούθησε μεταφορά των εισλοβωμένων σε άλλες κλινικές. Έχουμε πόλεμο και κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οφείλουμε ωστόσο στις δύσκολες αυτές ώρες να μην ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στέκεται όρθιο χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού και των διοικήσεων των νοσοκομείων που με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αυτοθυσία δίνουν καθημερινές μάχες στην πρώτη γραμμή του πολέμου.